Η Ένωση Ποντίων Μαύρη Θάλασσα κόβει την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα της στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου 13ου Δημοτικού Σχολείου. Κοντά μας είναι η Ράνια Χρυσοχοίδου, πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Νέα Σμύρνη Αγίου Δημητρίου Παλαιού Φαλήρου, η Μαύρη Θάλασσα. Καλημέρα. Καλημέρα. Σε μια ωραία μέρα στην κοπή της καθιερωμένης πρωτοχρονιάτικης πίτας σας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ας ελπίσουμε μια τέτοια ηλιόλουστη μέρα να είναι και μια ηλιόλουστη χρονιά για την πατρίδα μας, για το σύλλογό μας, για τα νιάτα μας, για όλους τους Έλληνες. Είμαστε αισιόδοξοι. Πιστεύουμε ότι όλα πάνε καλύτερα. Για την Ένωσή μας, δόξα τω Θεώ, πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Είχαμε πάρα πολλά νέα μέλη μες στη νέα χρονιά και φίλους, πάρα πολλές δράσεις και πάρα πολλές εκδηλώσεις. Μίλησα πάρα πολύ σύντομα για αυτά, δηλαδή δεν ήθελα να κουράσω. Στάθηκα στα πιο σημαντικά και θεωρώ ότι έχουμε πεδίο δράσης λαμπρό μπροστά μας, γιατί έχουμε 4 νέα παιδιά στο Διοικητικό Συμβούλιο και συμμετέχουν επί της ουσίας. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Επίσης έχουμε κοντά μας και όλους τους παλέμαχους, ας το πούμε, τον επίτιμο αντιπρόεδρό μας, την επίτιμη γραμματέα μας, τον επίτιμο εφορό μας, είναι κοντά μας και βοηθάνε με όλους τους τις δυνάμεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι χέγγιο για να πάμε καλά. Βλέπουμε όμως ότι και ο κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτά που κάνετε. Δόξα τω Θεώ, ευτυχώς, γιατί αυτό μας δίνει κουράγιο να θυσιάζουμε προσωπική, οικογενειακή ζωή για να κάνουμε το χρέος μας προς τους προγόνους μας. Το έχω ξαναπεί, δεν θα επιτρέψουμε στους θύτες μας, τους Τούρκους, που συνεχίζουν μια πολύ άσχημη πολιτική, δεν θα επιτρέψουμε να μας γενοκτονήσουν. Το οφείλουμε στους προγόνους μας, αλλά το οφείλουμε και στα παιδιά μας, το οφείλουμε και στην Ελλάδα μας, στην πατρίδα μας. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και επιτυχία σε αυτό που κάνετε. Καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κι εμείς. Καλή χρονιά να έχουμε. Μαζί μας είναι η Ρουμπίνη Τσαμασίρου, Δημοτική Σύμβουλος με την παράταξη Στροφή Νέας Σμύρνης. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Μία ευχή για την Ένωση Ποντίων που σήμερα κόβει την πίτα της. Η Ένωση Ποντίων και ο κόσμος που είναι εδώ μαζεμένος είναι ένα περιβάλλον στο οποίο έρχομαι πάρα πολλά χρόνια. Μου είναι πάρα πολύ οικείο, πολύ αγαπητό. Άνθρωποι από τον Πόντο ήταν πολύ κοντά μου σε πολλές στιγμές της ζωής μου. Οι καλύτεροι μου φίλοι είναι από το ποντιακής καταγωγής, οπότε αισθάνομαι πάρα πολύ οικεία. Γι' αυτό και οι ευχές μου είναι από καρδιάς να έχουν τα κουράγια, το Διοικητικό του Συμβούλιο και τα μέλη να κρατούν τις παραδόσεις που οι ίδιοι τους δημιουργούν την αίσθηση της κοινότητας και είναι μια κοινότητα. Και εύχομαι πάντα να είναι τόσο δραστήριοι και τόσο έτοιμοι να κάνουν όλες αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Θέλω να κόψω το πρώτο κομμάτι για τον Χριστό και την Παναγία μας. Να σταυρώσω και δείτε. Να έχει όλο τον κόσμο υπό την προστασία μας, εμάς Παναμία να σπάλει. Και το δεύτερο κομμάτι θα το κόψω για τον απανταχού ποντιακό ελληνισμό με την ευχή να μακροημερεύει, να υποστηρίζει την πατρίδα μας και να μην ξεχνάει τις ρίζες του. Μαζί μας είναι ο Χρήστος Ρίσβας, μέλος της Στροφής Νέας Σμύρνης και πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Γυμνασίου. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Μία ευχή για την Ένωση Ποντίων και για τους πόντιους. Η Ένωση Ποντίων είναι ένα από τα παραδοσιακά και παλαιότερα και τους παλαιότερους συλλόγους που λειτουργούν στη Νέα Σμύρνη.
έχει ένα εκπληκτικό έργο πολιτιστικό, κρατά παραδόσεις και είναι συστατικό στοιχείο της πόλης μας και των πολιτών μας, ιδιαίτερα του προσφυγικού στοιχείου. Και η ευχή? Η ευχή να έχουν επιτυχίες, να συνεχίσουν το πολύ επιτυχημένο έργο τους, αυτό που είναι της διαφύλαξης της ιδιαίτερης ιστορίας των ποντίων, αλλά του πολιτισμού, των εθήμων, είναι μια παρακαταθήκη και για τις νεότερες γενιές. Εύχομαι να συνεχίσουν το πολύ καλό έργο που κάνουν μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα, χρόνια πολλά. Εύχομαι μια καλή χρονιά. Εγώ θέλω να ακολουθήσω αυτό που είπε ο Δήμαρχος, την οφειλόμενη τιμή όλης της πόλης, θα έλεγα, στον Γιώργο τον Βασιλιάδη. Και θέλω να σημειώσω έμπρακτα και να καταθέσω σε όλους σας την τεράστια συμβολή του την εποχή που ήμουν Δήμαρχος μαζί με τον τότε Πρόεδρο, η έμπρακτη αναγνώριση της ανέγερσης του μνημείου της ποντιακής γενεοκτονίας στην υλοποίηση του οποίου έχει αποφασιστική συμμετοχή. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Κουτελάκης, επικεφαλής της παράταξης ποιότητας ζωής και υποψήφιος δήμαρχος στις επερχόμενες εκλογές. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε σήμερα στην κοπή της πίτας του Συλλόγου των Ποντίων. Μία ευχή για τον Σύλλογο, για την Ένωση και γενικότερα για τους πόντιους. Είναι μια σημαντική χρονιά αυτή για τους πόντιους, για τα αδέλφια μας τους πόντιους, γιατί συμπληρώνονται 100 χρόνια από το 1919, που είναι η χρονιά της γενεοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, και η πόλη πρέπει να σταθεί ιδιαίτερα ευαίσθητα πάνω σε αυτή τη στρογγυλή και σημαδιακή ημερομηνία. Και πρότεινα να οργανωθούν κοινές εκδηλώσεις της Ένωσης Ποντίων με το Δήμο για να τιμηθεί και να αναδειχθεί αυτή η εξαιρετική σημαντική χρονιά. Είναι ένας από τους πιο δραστήριους συλλόγους. Του ευχόμαστε να συνεχίσει να υπηρετεί με τον ίδιο τρόπο τα έθιμα και τις παραδόσεις ενός πολύ σημαντικού κομματιού του ελληνισμού, των ποντίων. Και μια ερώτηση τώρα για την επικαιρότητα της πόλης. Βγάλετε ένα δελτίο τύπου πρόσφατα σε σχέση με τα ατελή σχολεία. Ναι, είναι ένα γνωστό θέμα, ή μάλλον ήταν γνωστό. Αφορά το σχολικό γυμναστήριο του σχολικού συγκροτήματος της Νικομιδίας. Ο Δήμαρχος παρέλαβε με τη βούλα, θα έλεγα, ένα κατάλληλο γυμναστήριο, ξέροντάς το γιατί είχε σχετικό έγγραφο αυτόν που το φτιάξανε. Υπεσχέθη ότι θα το τακτοποιήσει και τώρα είναι 3 μήνες που αδυνατεί να το τακτοποιήσει και έχει ένα κλειστό γυμναστήριο μέσα σε ένα τεράστιο σχολικό συγκρότημα το οποίο δεν μπορεί να αποδοθεί στα παιδιά. Εμείς προτείνουμε να ενεργοποιηθεί ο Δήμος, να κάνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις και τα μέτρα προστασίας που χρειάζεται και να φωνάξει τον πρώην ΟΣΚ να δώσει καταλληλότητα για το γυμναστήριο. Ιδαλλιώς έχει κάνει ένα άχρηστο κτίριο, που εμείς δεν πιστεύουμε ότι είναι άχρηστο, αλλά το αχρηστεύει αυτή η αμέλεια του Δήμου και η προχειρότητα με την οποία συνήθως αντιμετωπίζει τα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Από την κοπή της πίτας της Ένωσης Ποντίων η Μαύρη Θάλασσα, για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.